μια άλλη σημαντική εξέλιξη αφορά την αυτόματη δημιουργία συνδυασμών για τις τυχηματικές δράσεις ανέμου και χιονιού και ασφαλώς τη δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης των αρχείων αυτών και αναζήτησή τους από μια έτοιμη λίστα. Τι εννοώ με αυτό, θα σας το δείξω ευθύς αμέσως. Θα σας δείξω σε ένα μεταλλικό κτίριο, γιατί ήθιστε τον Ευρωκώδικα 1 με τα τυχηματικά φορτία του ανέμου και του χιονιού να το χρησιμοποιούμε κυρίως στις μεταλλικές κατασκευές. Άρα λοιπόν, θυμόμαστε ότι τα σενάρια δημιουργούνται αυτόματα, απλά επιλέγοντας δημιουργία σενάριων. Και έτσι λοιπόν στην ανάλυση, έχοντας πλέον τόσο το σενάριο το σεισμικό, όσο και τα σενάρια των ανέμων και του χιονιού φτιαγμένα αυτόματα, πάμε ένα βήμα παραπέρα και βλέπουμε τους συνδυασμούς που με ενεργό το σενάριο του Ευρωκώδικα 18 της στατικής έρχονται οι προκαθορισμένοι συνδυασμοί, έτσι, για το σεισμό, ενώ πιέζοντας την εντολή άνεμος και χιόνι, βλέπουμε πως αυτόματα συμπληρώνονται και πέραν της ένατης θέσης που αφορά το σεισμό και όλα τα υπόλοιπα φορτία του ανέμου και του χιονιού συνδυάζονται αυτόματα μέσα σε αυτό το αρχείο των συνδυασμών που αρκεί να καταχωρήσουμε για να μπορέσουμε να διαστασιολογήσουμε κατόπιν με αυτό τη μελέτη μας.